Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα φαγητό πραγματικά μαμαδίστικο. Ένα φαγητό που όντως όλοι θέλετε να δοκιμάσετε. Κοτόπουλο λεμονάτο με αγκινάρες. Μόλις σε μισή ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, θα γίνει σούπερ γευστικό. Το κοτόπουλο θα είναι πάρα πολύ ζουμερό και μαλακό. Και οι αγκινάρες θα είναι πάρα πολύ λεμονάτες και νόστιμες. Η σάλτσα θα είναι μαγική. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για το κοτόπουλο λεμονάτο με αγκινάρες θα χρειαστούμε 1,5 κιλό φιλέτο στήθος κοτόπουλο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 750 γραμμάρια αγκινάρες μπαρμπαστάθης, 80 γραμμάρια κρασί λευκό, χυμό από ένα λεμόνι, 400 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας ζωμό κοτόπουλου σε βαζάκι μάτζι, 2 κουταλιές της σούπας εστραγγών, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι, ελαιόλαδο, φέτες λεμονιού και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βάζω εδώ πέρα την τηγανάρα μου να αρχίσει να ζεσταίνεται. Εδώ. 1, 2. Και βάζω και εδώ πέρα και την κατσαρολίτσα μου να αρχίσει να ζεσταίνεται. Στο χαμηλό αυτή, γιατί θα αργήσω ακόμα να ασχοληθώ με αυτή. Στην αρχή θα ασχοληθώ μόνο με το τηγάνι. Και χρειάζομαι το κοτοπουλάκι μου από το ψυγείο. Τέλεια, μια χαρά, η ζωή είναι καλή και θέλω και ένα ταψί. Πού είναι το ταψί, δεν υπάρχει ταψί. Πού είναι το ταψί, θα έρθει με μαγικό τρόπο το ταψί. Κοιτάξτε εδώ, ταψί, ταψί, ταψί. Ήρθε και το ταψί, να το ταψί, ήρθε το ταψί εδώ, κατευθείαν εδώ. Ήρθε η ώρα να κόψω το κοτοπουλό, μικρά κομματάκια φίλε μπελέ. Λοιπόν, παίρνουμε τα φιλετάκια κοτόπουλο εδώ, έχω το ταψί μου, έτσι όπως είναι, εδώ και εδώ, 4 φιλέτα κοτόπουλο. Μπορείτε να μειώσετε τη συνταγή, να βάλετε λιγότερο κοτόπουλο, τις αγκινάρες αφήστε τις ίδιες, οπότε. Έχω ένα ταψάκι εδώ, έχω το κοτόπουλο, θα το κόψω ωραία κομμάτια. Στη μέση. Και τώρα θα μου έλεγε ο φίλος μου Μπελέσης, μπορεί να βάλω μπουτάκια κοτόπουλο αντί για στήθος. Αυτό δεν θα έλεγες? Ναι. Σε πρόλαβα πριν μου το πεις, το είδες, το διάβασα στα μάτια σου. Ποια έχει γίνει η συνεργασία μας τόσο τρομερή που ξέρω ακριβώς θα σε σκέφτεσαι. Τώρα σκέφτεται αυτό σε ένα πιτόγυρο, η αλήθεια είναι. Ή σκέφτεται πότε θα τελειώσουμε και να σηκωθεί να φύγει. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, εγώ. Σκέφτομαι πιο βαθιά στο υποσυνείδητο που μπαίνω και μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι σκέφτεται. Μπορούμε να βάλουμε βέβαια και μπουτάκι κοτόπουλο, μπορούμε να κάνουμε και mix μπούτι με στήθος, αλλά άμα βάλουμε και μπούτι θα χρειαστεί να ψήσουμε λίγο παραπάνω, φίλε Μπελέση. Εντάξει. Σωστά. Θα χρειαστεί να ψήσουμε περίπου 10 λεπτάκια παραπάνω το φαγητό μας. Μας πειράζει? Όχι, δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Όλα καλά, το φαγητό μας θα γίνει νόστιμο. Οπότε κόβω ωραίες μπουκίτσες στο κοτόπουλο. Εδώ, τέλεια, μια χαρά. Έφυγε αυτό, πάει στο ταψάκι. Και γιατί βάζω το ταψάκι? Γιατί θέλω αυτό να πάει στη λάτσα, εδώ. Να βγάλω τα γάντια μου και ουσιαστικά να μην ξαναπιάσω ομό κοτόπουλο ποτέ. Εντάξει, γι' αυτό και έβαλα μέσα στο ταψί. Μέσα στο ταψί τώρα θα ρίξω αλάτι, πιπέρι και αλεύρι. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε 2 τηγάνια. Γιατί θέλουμε ουσιαστικά να αλευρώσουμε το κοτόπουλο και δεν θέλουμε εκεί πέρα που θα ψήσουμε το κοτόπουλο με τα αλεύρι να ψήσουμε και το φαγητό μας. Γιατί θα μείνει καμένο αλεύρι. Θα βάλετε ελάχιστο αλατάκι, πολύ λίγο, δεν θέλω πολύ, γιατί θα βάλουμε στη συνέχεια το ζωμό μας, οπότε βάλαμε αλάτι, πιπέρι, το αλευράκι μας, εδώ. Παίρνω μία μασκιά, ανακατεύω όλα τα υλικά, να φροντίσουμε να κολλήσει το αλεύρι πάνω στο κοτόπουλο. Αυτό το αλεύρι, καθώς θα κολλήσει πάνω στο κοτόπουλο και ουσιαστικά θα πανάρουμε το κοτόπουλο με το αλεύρι, θα είναι το αλεύρι που θα πήξει και τη σάλτσα μας και θα την κάνει έτσι χυλωμένη και σεξι. Το πιάσαμε, φίλε Μπελέση. Δηλαδή, το αλεύρι δεν το βάζουμε απλά για γεύση, να το πω έτσι. Το βάζουμε για λόγους βασικούς. Θέλουμε να πήξει η σάλτσα μας στη συνταγή. Οπότε, το τηγάνι μου εδώ καίει. Βγάζω από τη φωτιά. Θα ρίξω μέσα λαδάκι. Μην σας νοιάζει το λάδι που θα ρίξετε τώρα, γιατί ούτως ή αλλιώς θα σουρώσουμε. Και δεν θα μείνει παραπανίσιο λάδι. Και έτσι όπως είναι, βάζω τη τηγάνι πάνω στη φωτιά. Το κοτόπουλο που έχουμε είναι αρκετό, είναι 4 φιλέτα κοτόπουλο. Οπότε φυσιολογικά, άμα έχετε ένα μικρό τηγανάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να το χωρέσει. Οπότε θα κάνετε σε 2 χρόνους θα ψήσετε το κοτόπουλο. Καταλαβαίνετε γιατί χρησιμοποιώ τώρα 2 διαφορετικά σκεύη. Γιατί θα ψήνα μία δόση από κοτόπουλο, άλλη μία δόση από κοτόπουλο, πολλά αλεύρια μέσα και μετά θα ξανάψηνα το φαγητό μου και θα αργούσα πολύ.
Και ουσιαστικά το φαγητό μου δεν θα γινόταν όπως ακριβώς το θέλω. Τώρα, σουτάρουμε εκεί πέρα το κοτόπουλο, ψέματα, αυτό το θέλω. Εδώ. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την πραγματική μας κατσαρόλα. Εδώ θα γίνει το φαγητό. Λοιπόν, καίει εδώ πέρα η φωτιά μου. Οπότε θέλω κρεμμύδι. Λέω στη συνταγή δύο κρεμμύδια, η αλήθεια είναι. Αλλά θα βάλετε δύο κρεμμύδια εφόσον είναι μεσαία. Αυτά είναι λίγο τεράστια. Οπότε και ένα να βάλω, επειδή είναι μεγάλα αυτά, θα είναι μια χαρά. Οπότε ή δύο μεσαία ή ένα μεγάλο. Θα αφήσω στη συνταγή δύο κρεμμύδια. Εντάξει. Αλλά εγώ θα βάλω ένα επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πιάσετε, φίλε Μπελέση. Μπράβο, ωραία. Άρα τα φέρω, αλλά είναι δύο κρεμμύδια. Λοιπόν, δύο σκελίδες σκόρδο. Λοιπόν, ρίχνω λίγο λαδάκι, εδώ. Και τι πέφτει μέσα, μπροχιδόν, το αγαπημένο μας σκόρδο και κρεμμύδι. Κάτι φανταστικό άρχισε να γίνεται, κοιτάξτε εδώ. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, γυρνάμε και το κοτοπουλάκι, καθώς παίρνει ωραίο χρώμα. Πω πω, Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα μου παίρνει το κοτοπουλάκι. Άσχετα που έβαλα τόσο πολύ ποσότητα, άμα αφήσετε να κάψω το τηγάνι στην αρχή, βλέπετε εδώ τι φανταστικό πετυχαίνει. Εδώ, κρεμμύδι σκόρδο έχουν πάρει ωραίο χρώμα, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις σακινάρες μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αγκινάρες μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο, μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα, απλά, απευθείας, από την κατάψυξη. Ανοίγω τη συσκευασία, εδώ. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Εδώ. Τέλεια. Τα πάντα θα γίνουν τόσο γρήγορα που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Τώρα, το κοτόπουλο μου είναι έτοιμο. Εδώ. Και όπως σας είπα, αυτό που δεν θέλουμε είναι να πάρουμε αυτό που έχει μείνει στο τηγάνι. Οπότε ό,τι μείνει στο τηγάνι, θα μείνει στο τηγάνι. Γι' αυτό το λόγο προσθέτω το κοτόπουλο εδώ. Και όλο το καμένο λαδάκι που βλέπετε και το αλεύρι θα πάνε στην άκρη. Δεν τα χρειαζόμαστε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά, όπου είναι το κρασί. Θα ντεγκλασάρουμε με λίγο κρασάκι, εδώ, έλαιο, χυμό από ένα λεμόνι, και άμα χρειαστεί θα προσθέσουμε και άλλο λεμόνι στο τέλος. Προς το παρόν βάζουμε ένα λεμονάκι μέσα να μυρίσει λεμόνι το φαγητό μας. Ανακατεύουμε, εδώ, και μόλις εξατμιστεί λίγο το κρασάκι, πάμε να προσθέσουμε το νερό και το ζωμό μας. Ρίχνω το νερό μέσα. Και θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας ζωμό μάτζι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο ζωμό μάτζι κοτόπουλο σε βαζάκι. Ο συγκεκριμένος ζωμός φτιάχνεται με αγνά υλικά, όπως θα το φτιάχναμε στο σπίτι μας. Ταιριάζει σε όλα τα φαγητά και μην ξεχνάτε, μετά το άνοιγμα διατηρείτε στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Οπότε τώρα πραγματικά θα έχουμε βάλει ό,τι χρειάζεται η συνταγή μας. Και σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο μυρωδικό και έχετε στο σπίτι σας λίγο εστραγκόν, βάλτε. Άμα δεν έχετε εστραγκόν, τι θα βάλουνε, φίλε Μπελέση? Τι? Άνηθο. Είναι κατεξοχήν το υλικό που πηγαίνει πάρα πολύ με τις αγκινάρες. Εγώ θέλω να το κάνω έτσι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εκλεπτισμένο, γι' αυτό βάζω εστραγκόν. Αλλά και ο άνηθος δουλεύει μια χαρά. Οπότε προαιρετικά ή άνηθο ή εστραγκόν. Ανακατεύω. Καπακώνω και από τη στιγμή που αρχίσει να βράζει το φαγητό μας, γιατί θα πάρει 5 λεπτάκια να βράσει, γιατί βάλαμε τις αγκινάρες κατευθείαν από την κατάψυξη, οπότε δεν ήταν τόσο ζεστό το μείγμα μας, θέλει 5-10 λεπτάκια να βράσει. Από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει και να βγάζει υδραθμούς, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 20-25 λεπτάκια μέχρι που να ψηθούν οι αγκινάρες και το κοτόπουλο. Μετά, σερβίρουμε κατευθείαν. Για την αγκινάρα έχει γραφτεί ποίημα από τον βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Το ποίημα «Οδή στην αγκινάρα» συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Όντας Ελεμεντάρες» που εκδόθηκε το 1954. Εκεί, ο Νερούδα παρομοίαζε το εξαιρετικό αυτό λαχανικό με πολεμιστή που έχει μία τρυφερή καρδιά. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Όπως είναι, θα σερβίρουμε. Παναγία μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό? Ξέρω ότι το εστραγκόν που έβαλα ίσως να σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά
Ήρθε ο καιρός να αρχίσετε να δοκιμάζετε και άλλα μυρωδικά. Ξέρω ότι ο άνηθος είναι κατεξοχήν το υλικό που πάει και μπορείτε να βάλετε άνηθο, αλλά άμα βάλετε στραγγόν θα δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Λοιπόν, να σερβίρω σε μαύρο πιατάκι ή άσπρο, τι θέλετε. Μαύρο. Θα πάω στη μέση και θα βάλω γκρι. Μαύρο, άσπρο, γκρι. Νομίζω πως κάλυψα τους πάντες. Και να σερβίρω, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ αυτό το φαγητό θα το τιμήσω δέοντος, θα φάω πολύ. Πόσες αγκινάρες να βάλω, φίλε Μπελέση? Τέσσερις. Θα βάλω τέσσερις αγκινάρες. Και επειδή έχουμε αρκετό κοτοπουλάκι, θα βάλω και το κοτοπουλό μου. Πω Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Και το μαγικό που έχει γίνει είναι εδώ πέρα ο αυτόματος πιλότος σάλτσα. Η σάλτσα στον αυτόματο πιλότο, όπως σας είπα, γιατί ουσιαστικά έχει πήξει από μόνη της, γιατί βάλαμε τα λευράκι, ξέραμε ακριβώς τι κάναμε. Άμα δεν κλείνει καλά η κατσαρόλα σας, ίσως να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο ακόμα νεράκι, γιατί θέλουμε να αρχίζουμε το φαγητό μας. Άμα κλείνει καλά η κατσαρόλα σας, θα κρατήσει τα νερά της, οπότε δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε καθόλου νεράκι. Τώρα για το τέλος. Μου τρέχουν τα σάγια. Καταλαβαίνετε. Πιπέρι. Εννοείται φρέσκο ελαιόλαδο πάντα στο τέλος αυτά τα φαγητά. Βάλτε λαδάκι, παιδιά. Είναι το φάρμακο. Είναι τα καλά λιπαρά που θέλουμε και ουσιαστικά έχει αυτή την υπέροχη γεύση που θέλουμε στο φαγητό μας. Λοιπόν, ξέρετε πάντα μα πάντα ότι στις τέτοιες συνταγές βάζω λίγο λεμονάκι στην άκρη για κάποιον που θέλει να προσθέσει λίγο λεμόνι. Ένα, δύο. Και λίγο πρασινάδα, να το πω έτσι, είτε άνηθο, είτε στραγγόν, είτε βάλτε ό,τι σας αρέσει. Ίσα-ίσα να σπάσουμε αυτό το χρώμα που έχει το πιάτο μας. Εδώ το κάναμε πάρα πολύ γκουρμέ, έτσι απλά με λίγο μαϊντανό. Εδώ είμαστε. Το φαγητό είναι μοναδικό. Για το κοτόπουλο λεμονάτο με αγκινάρες, κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια και τα βάζουμε σε ταψί. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, αλεύρι και ανακατεύουμε. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, μεταφέρουμε το κοτόπουλο και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, προσθέτουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και τα σκόρδα σε μικρά κομμάτια και σοτάρουμε. Προσθέτουμε τις αγκινάρες, το κοτόπουλο και σβήνουμε με το κρασί. Ρίχνουμε και το χυμό λεμονιού, το νερό, το ζωμό, το εστραγγόν και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για 20 με 25 λεπτά. Σερβίρουμε με πιπέρι, ελαιόλαδο, φέτες από λεμόνι και μαϊντανό. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα φάω κατευθείαν από εδώ ή από εδώ, φίλε Μπελέση. Κατσάρο. Λιώνει το κοτοπουλό, αλήθεια στο στόμα. Είναι φανταστικό το πόσο ωραία έχει δουλέψει. Το λεμονάκι, το λαδάκι που βάλαμε μέσα. Οι αγκινάρες είναι κάτι μαγικό. Εγώ τρελαίνομαι για αγκινάρες. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί στις αγκινάρες είναι όταν χρειάζεται να τις καθαρίσεις. Αλλά σήμερα ήταν καθαρισμένες, δεν χρειάζεται και να καθαρίσουμε τίποτα. Ο ζωμός έχει γίνει μαγικός. Δηλαδή, όντως θες να βουτήξεις την αγκινάρα μέσα, έτσι όπως είναι. Μαγικό. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να τρώω κάθε μέρα αυτό το φαγητό. Και όταν το δοκιμάστε, θα δείτε ότι και εσείς θα μπορούσατε να τρώτε κάθε μέρα αυτό το φαγητό. Καλή μας όρεξη.